έχει πληροφορίες. Πάμε να τις συζητήσουμε μαζί του. Χρήστο, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Όπως ήταν φυσικό, η απρόσμενη και για πολλούς χωρίς επαρκή δικαιολογία κίνηση του Υπουργού Οικονομικών να αρνηθεί τελικά το βαρύ χαρτοφυλάκιο άναψε φωτιές σε διάφορα επίπεδα του Προεδρικού και της Πιντάρου συμπεριλαμβανομένων. Συγκεκριμένα, κύκλοι κοντά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν κρύβουν την απογοήτευση που έχει αναπτυχθεί στο Προεδρικό Γραφείο, γιατί ένας εκ των στενότερων του συνεργατών σε μια δύσκολη πενταετία επέλεξε μετά από μια εκλογική επιτυχία που μεταφράζεται σε ισχυρότατη εντολή να βάλει στο τραπέζι τα θέλω του. Μάλιστα, οι ίδιοι κύκλοι Χρυσανθέ μετέφρασαν αυτή την κίνηση ως ασέβεια προς το πρόσωπο του Νίκο Αναστασιάδη. Ομοίως, οι ίδιοι προεδρικοί κύκλοι σημειώνουν με αρνητικό πρόσημο το γεγονός πως σε μια εξαιρετικά κρίσιμη για την οικονομία καμπή, με την αποχώρησή του από το πλέον κρίσιμο Υπουργείο, προκαλεί αναστάτωση, ενώ όλη η προεκλογική εκστρατεία στηρίχθηκε στην ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και σύνθεση. Στην οικονομία εννοείς, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Βεβαίως από την αναταραχή είναι προφανές ότι δεν γλιτώνει επί του παρόντος τουλάχιστον ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, έτσι, Χρήστο. Αντίθετα, Χρήστο, όπως μεταδώσαμε και στο ρεπορτάζ, στην Πιντάρου έχει ήδη χτυπήσει συναγερμός και άπαντες προσπαθούν ουσιαστικά να αποκωδικοποιήσουν την κίνηση Γεωργιάδη υπό το πρίσμα των εδώ και καιρό φημών ότι κτίζει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν πριν από το καλοκαίρι. Και όσο ο κύριος Γεωργιάδης δεν ξεκαθαρίζει τη θέση, ενισχύει ένα οξύμορο σχήμα που θέλει το κυβερνών κόμμα να εισέρχεται σιγά σιγά σε μια λογική εσωστρέφειας, ενώ αυτό θα έπρεπε βεβαίως να ήταν ίδιον των χαμένων των εκλογών. Σημειώνεται ότι αυτό που προβληματίζει έντονα είναι αυτό που έχει διαρρεύσει από το περιβάλλον του κυρίου Γεωργιάδη. Ότι δηλαδή δεν τερματίζεται εδώ η πολιτική του καριέρα. Και κάνοντας όλη την πολιτική εξίσωση πώς θα συνεχιστεί αυτή η καριέρα, αν βρεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή επίκυνται εντός της Πιντάρου σοβαρές εξελίξεις. Βέβαια, υπάρχουν και αντιδράσεις από την οικονομική κοινότητα του τόπου. Έτσι, εκφράζεται μια ανησυχία για την ώρα. Φυσικό και αναντίλεκτο. Ήδη οι τραπεζικοί κύκλοι, με συγχωρείτε, με τους οποίους συνομίλησε το ΣΥΓΜΑ, σημείωναν ότι προβληματίζουν έντονα οι εξελίξεις, γιατί υπάρχουν, μας έλεγαν, ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν την προσαρμογή ενός νέου υπουργού. Χρήζουν άμεσης υλοποίησης, αφού ο σχεδιασμός είναι εκεί κάτω έτοιμος. Η εφαρμογή τους δεν είναι εύκολη και απαιτείται, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, η εμπειρία του νυν Υπουργού Οικονομικών. Παραπέμποντας κυρίως στα ζητήματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα τραπεζικά ιδρύματα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι γεγονός πάντως, Χρήστο, να πούμε ότι προκλήθηκε μια αναστάτωση, έχει αλλάξει ο σχεδιασμός του Προεδρικού και όλα πλέον κινούνται γύρω από το τι θα γίνει με το. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.